Θέλω να σας ρωτήσω για αυτό το πρωτοσέλιδο, Γιάννη, το οποίο διαβάσαμε το πρωί και μιλά για πολεμική γραμματεία αντί για πολιτική γραμματεία που είχατε χθες. Ήσασταν παρόν, επομένως έχετε εικόνα καλύτερα από εμάς τουλάχιστον. Ήταν πολεμική γραμματεία. Κοιτάξτε, το ρεπορτάζ το διαβάσατε μέσα. Το διαβάσατε. Πώς δεν στοιχειοδοτεί τον τίτλο. Όχι, κύριε φίλη. Ξαναλέω. Πώς δεν στοιχειοδοτεί. Είχαμε σύγκρουση. Δεν το διαβάσαμε. Δεν στοιχειοδοτεί τον τίτλο. Το πολεμική γραμματεία. Δεύτερον τώρα. Εσείς ήσασταν και διευθυντής εφημερίδα. Βεβαίως. Δεν θα μας πείτε τι θέλω να βάλουμε. Και, όχι, δεν λέω. Ακριβώς λέω ποια είναι η σχέση του ρεπορτάζ με τον τίτλο. Εντάξει. Ο τίτλος είναι λίγο κίτρινος. Λοιπόν, κοιτάξτε. Είχαμε σύγκρουση. Ήμουνα μέσα και ξέρω ότι δεν μασάω τα λόγια μου. Ναι. Λοιπόν, όχι. Δεν είχαμε. Είχαμε συνεννόηση. Γιατί αναβλήθηκε η Κεντρική Επιτροπή. Διότι θέλουμε να έχουμε ένα κείμενο απολογισμού το οποίο. Το μα το φτιάξαμε το κείμενο Δρίτσας και οι υπόλοιποι. Γιατί δεν το δεν προχωρήσατε. Ένα λεπτό. Δεν ήρθε στην πολιτική γραμματεία, θα έρθει μεθαύριο που θα συνεδριάσουμε. Θέλω να τονίσω ότι διάφορα οικονομικά συμφέροντα, τα οποία τα ταΐζει η Νέα Δημοκρατία τώρα με διάφορες νομοθετικές ρυθμίσεις που κάνει, μάλιστα, έχουν επιλέξει να εμφανίσουν το ΣΥΡΙΖΑ ότι σπαράσεται από διαμάχες. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ενωμένος. Ετών. Είναι δημοκρατικό κόμμα, αναπτύσσει το διάλογο του και είναι το μοναδικό κόμμα. Είδα που, τα ρίξατε παρότι, και στους δημοσιογράφους, κύριε φίλη, πάλι. Ένα λεπτό, κύριε οικονόμ, να ολοκληρώσω. Είναι το μοναδικό κόμμα που παρότι έχασε στις εκλογές, αλλά με 32% με υψηλό ποσοστό, συσπηρώνει πολλαπλάσια των σημερινών μελών του νέα από μέλη. Πού προκύπτει αυτό? Είστε όλοι στην ίδια γραμμή, κύριε φίλη, δηλαδή. Είμαστε όλοι σε μια γραμμή υπεράσπισης των λαϊκών συμφερόντων που πλήττονται από τη Νέα Δημοκρατία. Όχι, που σημαίνει μια ισχυρή αριστερά στη χώρα μας, ικανή να εκπροσωπεί ευρύτερα κοινωνικά και πολιτικά ποιο συμφέροντα. Ποιο θα είναι το μέλλον του κόμματός σας στο επίπεδο του μετασχηματισμού? Εκεί διαφωνείτε. Αφήστε τη Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία είναι κυβέρνηση. Την επέλεξε ο λαός. Εσείς τι θα κάνετε? Η Νέα Δημοκρατία είναι κυβέρνηση και αρχίζουν ήδη, όπως βλέπετε, μερικά. Όργανα να χτυπάνε. Δεν είδα εγώ κανένα όργανο. Βλέπω τις δημοσκοπήσεις. Θα μας τα πει ο κ. Χατζηδάκης. Αλλά για μας, επαναλαμβάνω, η εντολή του λαού είναι όχι. Να διορθωθούμε και να επανέλθουμε. Τι θα κάνετε με το μετασχηματισμό? Σε ποια κατεύθυνση θα κινηθεί το κόμμα σας? Σε αυτό που είναι, ένα αριστερό κόμμα. Σύγχρονη ριζοσπαστική αριστερά. Μες. Που μπορεί να εκπροσωπεί όμως ευρύτερες, επαναλαμβάνω, κοινωνικές συσπηρώσεις και ευρύτερα κοινωνικά και πολιτικά συμφέροντα. Το όνομα πρέπει να αλλάξει? Όχι. Μα δεν υπάρχει θέμα αλλαγής ονόματος. Όχι αλλαγής. ΣΥΡΙΖΑ θα είναι. Τι θα προσθεθεί δίπλα? Θα το δούμε στο συνέδριο. Εσείς τι λέτε? Μα δεν κάνουμε προσυνεδριακό από το Sky, προσυνεδριακό διάλογο. Συζήτηση κάνουμε. Τα ζητήματα όλα θα τεθούν στην ώρα τους. Αυτό είναι δημοκρατικό κόμμα και θα επιληθούν με δημοκρατικές διαδικασίες. Τα αίτια της ΣΥΤΑ θα τα κουβεντιάσετε ποτέ? Βεβαίως. Και τα αίτια της ΣΥΤΑ. Αυτό σημαίνει απολογισμός που κάνουμε, αλλά όμως και το θετικό έργο της αριστερής διακυβέρνησης. Άρα δεν υπάρχει σύγκρουση προεδρικών και 53 πλάς και τα λοιπά. Ούτε δεν υπάρχει σύγκρουση, υπάρχουν διαφορετικές απόψεις. Και αυτό είναι υγεία για ένα καλά, κόμμα. Αυτό λέμε, κύριε φίλε. Και με άλλο όνομα το λέτε. Υπάρχουν διαφορετικές απόψεις οι οποίες δεν αφορούν και το θέμα της ηγεσίας. Είμαστε το μοναδικό κόμμα αυτή τη στιγμή. Δεν υπάρχει θέμα ηγεσίας? Όχι, βεβαίως δεν υπάρχει. Έχει λύθει το θέμα. Θα παραμείνει. Εσάει όνος των όνων. Για σήμερα μιλάμε. Δεν προδικάζουμε, για σήμερα μιλάμε και λέμε ότι υπάρχει ηγεσία. Συνεπώς, αυτό είναι ένα θετικό στοιχείο. Δεν προσωποποιούνται οι πολιτικές αντιθέσεις, αλλά συζητούν τα πάντα. Συνεδρία, πώς θα εκλέγονται οι συνεδρία? Τι είναι πώς θα εκλέγονται? Θα τα δούμε αυτό. Όχι, θα τα δούμε. Εκεί υπάρχει πεδίο σύγκρουσης. Επαναλαμβάνω, για να μην φτιάχνετε πολεμικά σενάρια στο μυαλό σας. Όσοι μιλούν για στρατόπεδα Τσίπρα Τσακαλώτου. Δεν ισχύει αυτό. Δεν υπάρχει αυτό? Όχι, στρατόπεδα δεν υπάρχουν. Υπάρχουν πολιτικές διαφωνίες, βεβαίως. Βεβαίως, δεν είμαστε όλοι ομόφωνοι, αλλά όμως είναι σε ένα πλαίσιο ενωτικό. Μπορούν να αντιμετωπιστούν. Να συντεθούν, βεβαίως. Αυτός είναι ο στόχος. Η σύνθεση όμως προϋποθέτει την καθαρή διατύπωση των διαφορετικών απόψεων. Να απαντήσει πάντως ο Υπουργός σε μια αιχμή που άφησε ο κύριος Φίλης για τα συμφέροντα που σας ταΐζουν. Ή τα ταΐζετε, μάλλον σας. Να πω ποια είναι και όλα, θέλετε. Άμα θέλετε. Να τα πείτε. Για παράδειγμα τα κολέγια. Ποια? Τα κολέγια. Ποια κολέγια σε γράφουν το δημοσίευμα? Επαναλαμβάνω, τα κολέγια. Λέω τα κολέγια. Τα κολέγια. Άλλο. Κάνουμε αποκρατικοποίησεις και ενδιαφέρονται δυνάμεις. Και για καζίνα και άλλα πράγματα. Ναι. Αυτές είναι δυνάμεις που ενδιαφέρονται. Υπάρχουν και άλλα συμφέροντα τα οποία ελέγχουν τον τύπο. Τα ξέρετε καλύτερα από μένα. Αυτοί όλοι κερδίζουν. Αυτοί κερδίζουν αυτή τη στιγμή από την Νέα Δημοκρατία όλοι. Ενώ έχαναν από εσάς δηλαδή, αυτό λέτε. Είναι σίγουρο ότι χάνανε. Τους ταΐζετε όλους αυτούς, κύριε Χατζηδάκη? Για να δούμε. Η Νέα Δημοκρατία έτσι κι αλλιώς είναι υπέρ της ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Δεν πιστεύουμε στο μεγάλο κράτος. Διαχρονικά αυτή είναι η ιδεολογία μας. Και δεν είχαμε κρύψει και πριν από τις εκλογές ότι θα κινηθούμε προς μια τέτοια κατεύθυνση. Τώρα, ο κύριος Φίλης τα έχει τσουβαλιάσει όλα.
Πριν πω για τα συγκεκριμένα που είπε, θέλω να πω ότι απλώς, εάν πάμε σε αυτή τη λογική, ότι